Για πάμε τώρα λοιπόν να συνομιλήσουμε τον γνωστό οικονομολόγο και επικεφαλής του κινήματος υπέρβαση, τον κύριο Κυριάκο Τόμπρα, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα κύριε Τόμπρα. Καλησπέρα κύριε Κουσλέ. Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει? Θέλω με απλά λόγια να δώσουμε στους φίλους ακροατές να αντιληφθούν τι μελιγενέστε σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας και τι αναμένεται να ψηφιστεί αύριο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ακούστε κύριε Κουσουλέ, αυτό που θα ψηφιστεί αύριο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί οι πληροφορίες όλων μας είναι ότι αναμένεται να υπερψηφιστεί, παρά τα όχι που ακούστηκαν ήδη και από τον Νίκο τον Νικολόπουλο και τον Σταθμό Παναγούλη, αυτό στην ουσία καταργεί την οποιαδήποτε προστασία της πρώτης κατοικίας, και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι βουλευτές που θα κληθούν να το ψηφίσουν αυτό το πράγμα αύριο, επειδή τους έχει πάει με τη διαδικασία του κατεπίγοντος, ούτε θα προλάβουν να το διαβάσουν, ούτε έχουν προλάβει να αντιληφθούν τι ακριβώς θα ψηφίσουν. Γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι με έκτηση τη Δαμία 12 του 2014 υπήρχε μια καθαρή νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία ήταν ανεξάρτητη άλλων προϋποθέσεων και η μόνη της προϋπόθεση ήταν η αντικειμενική αξία του ακινήτου. Η οποία μάλιστα νομοθετική προστασία εφαρμοζόταν σε κάθε περίπτωση. Αυτό που περνάει τώρα είναι ότι ενώ αυτή η νομοθετική προστασία δεν ανανεώθηκε από 1η-1η του 2015 και μετά, με μια σειρά νομοθετημάτων, τα οποία τα παρεθμώ ένα-ένα. Ο κώδικας πολιτικής οικονομίας ο νέος που ψηφίστηκε το καλοκαίρι. Ο συνεργάσιμος δανειολήπτης. Το ΦΕΚ Στουρνάρα. Ο κώδικας ιδεολογίας των τραπεζών. Και το νομοθέτημα το οποίο έρχεται αύριο προς ψήφιση στη Βουλή. Δημιουργούν ένα πλαίσιο υποτιθέμενης προστασίας για το οποίο ο δανειολήπτης που θα θελήσει να το εκμεταλλευτεί πρέπει πραγματικά να κάνει ένα ράλι προϋποθέσεων και να συνδυάσει προϋποθέσεις διαφορετικών νομοθετημάτων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν όλες μαζί σωρευτικά προκειμένου να υπάρχει αυτή η προστασία. Αυτό λοιπόν στην πράξη είναι αδύνατο να συμβεί, διότι η νέα προστασία περνάει υποχρεωτικά και μόνο μέσα από το νέο νόμο Κασέλη, ο οποίος εκτός από τα δάνεια έχει συμπεριλάβει και τις οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η νέα λοιπόν διάταξη μιλάει για γενική αδυναμία πληρωμής. Δηλαδή δεν φτάνει ο δανειολήπτης να μην μπορεί να πληρώσει τα δάνειά του στις τράπεζες, πρέπει να μην πληρώνει ούτε εφορία ούτε ασφαλιστικά ταμεία. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα ένα δανειολήπτη που θα πηγαίνει να ζητήσει την υπαγωγή του στο νέο νόμο Κατσέλη και το δικαστήριο θα τα απαντάει: δεν μπορείτε να υπαχθείτε επειδή έχετε πληρώσει. Άρα αυτό το οποίο λέτε κύριε Τόμπρα ουσιαστικά είναι ότι γίνονται πολύ πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις προκειμένου κάποιος να υπαχθεί και να ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Όχι, δεν γίνονται αυστηρές. Οι προϋποθέσεις και οι διατάξεις που έχουν βγει είναι βλακώδεις. Και θα σας πω γιατί. Γιατί από τη μία μεριά κοθεί και αυτούς που κάτι πληρώνουν να σταματήσουν να το πληρώνουν, δηλαδή εγώ που πληρώνω έμφυα αλλά δεν έχω πληρώσει το δάνειό μου, σταματώ να πληρώνω και έμφυα προκειμένου να μπω στο νέο νόμο Κατσίδη. Άρα λοιπόν τι κάνει? Κάνει κακοπληρωτές ακόμη και αυτούς που μέχρι σήμερα με τα χίλια βάσα να πληρώνουν, διότι μόνο έτσι μπορούν να εκμεταλλευτούν τις διατάξεις του νέου νόμου. Από την άλλη μεριά αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά πρόβλημα και που αδυνατούν να μπουν στο νέο νόμο Κατσέλη με τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχει, τους βάζει πραγματικά μπροστά στο δίμιο του πλησιριασμού, διότι τους λέει: κύριοι, σας βάζω 100 προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να τις, δεν τις στηρείτε, άρα χάνετε το σπίτι σας, βγαίνει στον πλησιριασμό. Ανοίγει λοιπόν ένα γαϊτανάκι πλησιριασμών, το οποίο θα είναι άνετ προηγουμένων, και σας το λέω γιατί το γνωρίζω καλά από μέσα, διότι αυτές τις ημέρες στους κύκλους των εισπρακτικών εταιριών και των δικηγορικών γραφείων που έχουν αναθέσεις απευθείας από τις τράπεζες, γίνεται πανικός για ποιος θα πάρει τις νέες δουλειές που θα βγουν κατά δεκάδες χιλιάδες από τις τράπεζες. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιοι θα προστατεύονται πλέον, κύριε Τόμπρα? Δηλαδή, τι ποσοστό των δανειοληπτών? Η κυβέρνηση μιλάει για ένα ποσοστό, κύριο Σταθάκης, ο οποίος υπερβαίνει το 60%. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καλά, αυτό κύριε Σταθάκης ούτε στον ύπνο του να μην το βλέπει. Η κυβέρνηση μίλησε συντηρητικά για 4 στους 10 δανειολήπτες. Εγώ κύριε Κουσουλέ πιστεύω ότι ούτε ένας στους 10 δανειολήπτες δεν θα μπορεί να προστατεύεται, γιατί ο ένας αυτός στους 10 θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις του νομοθετήματος που θα περάσει, δηλαδή αντικειμενικές αξίες και εισοδήματα. Μετά να πάει στην τράπεζα να γίνει συνεργάσιμος και να παραιτηθεί κάθε νόμιμο δικαιώματος που έχει. Μετά να εφαρμόσει τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών. Μετά να μην πληρώνει απολύτως τίποτα,
ούτε τράπεζα, ούτε εφορίες, ούτε ασφαλιστικά ταμεία. Και αν εντωμεταξύ δεν πληρώσει εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν ποινικές διώξεις και ότι υπάρχουν ανεξάρτητες κατασχέσεις και πληστηριασμοί, οι οποίοι δεν προστατεύονται από το νέο νομοθέτημα, διότι το νομοθέτημα προστατεύει μόνο τους πληστηριασμούς από τις τράπεζες. Δεν προστατεύει τους πληστηριασμούς από κατασχέσεις που έχουν γίνει από εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να υπαχθούν θα βρεθούν στον πληστηριασμό από το δημόσιο, θα τους κάνει δηλαδή τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας τους στο δημόσιο, γιατί από το δημόσιο δεν προστατεύεται. Και το αστειότερο όλων είναι ότι το πληστηρίασμα από τον πληστηριασμό που θα κάνει το δημόσιο με το νέο κώδικο πολιτικής οικονομίας που ψηφίστηκε το καλοκαίρι πηγαίνει κατά προτεραιότητα, κατά ποσοστό 60% στις τράπεζες. Δηλαδή θα πληστηριάζουν τα σπίτια, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και το πληστηριάσμα θα πηγαίνει πάλι στις τράπεζες. Άρα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Δεν υπάρχει καμία πραγματική προστασία του δανειολήπτη. Και σας επαναλαμβάνω ότι η δική μας εκτίμηση από το κίνημα υπέρβαση, που μιλάμε για πάνω από 20.000 δανειολήπτες αυτή τη στιγμή, που έχουμε, είμαστε η καλύτερη εικόνα της αγοράς. Δηλαδή, μόνο εμείς ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται στον χώρο των δανειολήπτων, γιατί είναι χιλιάδες τα μέλη μας. Εμείς από αυτά που ακούμε από τους ανθρώπους, από τους δικηγόρους τους και από αυτά που βλέπουμε στην καθημερινότητα, δεν θα μπορεί να προφυλαχθεί και να προστατευτεί πάνω από το 10%. Μα, αυτό γιατί. Γιατί αυξάνει και το κόστος. Μέχρι σήμερα για να προσφύγει κάποιος τον παλιό νόμο Κατσίνη. Άρα ουσιαστικά κύριε Τόμπρα, με αυτό το οποίο λέμε, αυτό το οποίο λεγόταν και ήταν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, αποτελεί παρελθόν από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Όχι, εδώ θα υπάρχει το κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη, όπως είπε χαρακτηριστικά σήμερα ο Νίκος Νικολόπουλος, διότι εκτός από όλα όσα σας είπα, αυξάνει και το κόστος. Μέχρι σήμερα η προσφυγή στον παλιό νόμο Κατσέλη κόστησε γύρω στα 1.200 ευρώ κατά μέσο όρο. Επειδή λοιπόν εδώ πέρα τίθεται και το θέμα της εμπορικής αξίας, και οι εμπορικές αξίες δεν έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο, και ο κύριος Σταφάκης μίλησε για εκτιμήσεις από το Σώμα Ανεξάρτητων Εκτιμητών, θα προσθέσετε λοιπόν στο κόστος της προσφυγής τη δικαιοσύνη ή το κόστος της πραγματογνωμοσύνης του κινήτου για να βγει η αξία του και να βρεθεί πόση διαφορά από αυτή που είχε όταν το αγόρασε, αυτό θα κοστίζει τουλάχιστον ένα 500 άρικο, με αποτέλεσμα το κόστος προσφυγής να είναι στα 2.000. Εσείς ξέρετε σήμερα κάποιον δανειολήπτη που να μην έχει να φάει και να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τα 50 και 100 ευρώ της δόσης του το μήνα στην τράπεζα να διαθέτει 2.000 για να μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να προστατευτεί? Δεν υπάρχει κανένας. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε τι μέλη γενέστε, μας τα είπατε, μας τα εξηγήσατε όλα και το πράγμα. Εγώ σας λέω ότι αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Ναι. Μην ακούγεται ότι άλλο λέγεται, γιατί οι διάφορες πληροφορίες που πλασάρονται από ανθρώπους που δεν έχουν γνώση της κατάστασης, γιατί δεν γνωρίζουν όλο το πλέγμα της νομοθεσίας, τα πράγματα είναι τραγικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το μόνο που έχει μείνει στις αγορά τους δανειολήπτες είμαστε εμείς, το κίνημα υπέρβαση, γιατί είμαστε η μόνη περίπτωση πραγματικής προστασίας. Αλλά πρέπει και ο δανειολήπτης να ξεκουνηθεί λίγο από τον καναπέ του, να αναλάβει δράση και να συμμετέχει στις ομαδικές δικονομικές δράσεις που κάνουμε κατά των τραπεζών. Λοιπόν, θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε, να πούμε πολλά περισσότερα για την ερχόμενη εβδομάδα. Να δούμε καταρχάς τι θα γίνει αύριο με τα προαπαιτούμενα και ποιοι εκτός των κυρίων Νικολόπουλου, ο οποίος φαίνεται ότι αντιδρά σε αυτό το νομοσχέδιο, και του κύριου Παναγούλη. Όχι, φαίνεται ότι αντιδρά. Εγώ τον είχα τον κύριο Νικολόπουλο. Θα τον φιλοξενήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής για να μας πει ο ίδιος πώς προτίθεται να ενεργήσει. Θα τα πει, θα έπαιξε εμά στη δικιά μας εκπομπή σήμερα το απόγευμα, στο κόντρα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Τόμπρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά.